Έχουμε τηλεδιάσκεψη των επιδημιολόγων, παρακολουθούν και οι λοιμοξιολόγοι. Όλοι παρακολουθούν να δούμε τι θα γίνει. Είναι ένα ερώτημα τα SMS, Σοφία. Και εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση από μακριά, Αντώνη. Ένας παρακολουθεί τον άλλον. Ακριβώς. Στις 6 το απόγευμα όμως θα έχουμε νέα και απαντήσεις σε όλες μας τις ερωτήσεις, καθώς θα γίνει η καθιερωμένη η συνέντευξη τύπου της Παρασκευής. Τη Μεγάλη Παρασκευή θα γίνει. Έτσι, σήμερα λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Καρδαλιάς, από τον οποίο θα ακούσουμε πάρα πολλά σημεία που αφορούν το άνοιγμα της εστίασης και όχι μόνο και των SMS, αλλά και οι καθηγητές μας Γκίκιας Μαγιορκίνης και Βάνα Παπαευαγγέλου θα μας ενημερώσουν για όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Επί του παρόντος, το σίγουρο είναι ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν οι επιδημιολόγοι, ναι, μεν υπάρχει πτωτική τάση και αυτό είναι θετικό στο φορτίο σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες οι εστίες επιμένουν και εκεί χρειάζεται παρακολούθηση όπως πάντα. Ωστόσο, είναι σε υψηλά επίπεδα η όποια σταθεροποίηση και αυτό επιβάλλει τα βήματα να γίνονται με απόλυτη προσοχή. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό που είναι βέβαιο. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας του λιανεμπορίου. Θα υπάρχουν δηλαδή πάντα τα ραντεβού μέσα στα καταστήματα. Θα λειτουργεί με κανόνες το λιανεμπόριο όπως τώρα. Και εδώ τίθεται το θέμα σε ό,τι αφορά το άνοιγμα της εστίασης για το πώς θα γίνεται εάν οι διαδημοτικές... Αν θα στέλνουμε SMS ή όχι. Ναι. Λένε για δύο ημερομηνίες, λένε για τις 3 του μηνός, λένε για τις 15, δεν ξέρουμε ακόμη. Αυτό φαντάζομαι θα γίνει κλιμακωτά κάποια στιγμή, εφόσον πάρουν όλα τα στοιχεία στα χέρια τους. Ναι. Οι διαδημοτικές μετακινήσεις, υπενθυμίζουμε ότι τώρα είναι ανοιχτές μόνο για Σαββατοκύριακο. Θα δούμε πώς σε αυτό το σημείο περιμένουμε άνοιγμα, ωστόσο όχι και πλήρη κατάργηση των SMS. Το πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο παράγοντας θα το ακούσουμε απόψε από τον Νίκο Χαρδαλιά, καθώς θέλουν και η εστίαση να λειτουργεί με κανόνες και την κινητικότητα τελείως απελευθερωμένη. Σε καμία περίπτωση δεν τη θέλουν οι επιδημιολόγοι, θεωρούν ότι αυτό θα είναι μεγάλο λάθος. Ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Παπαθανάση, εμείς, να δούμε τι είπε το πρωί στον Αντένα. Δεν χρειάζεται.